Έχουμε λοιπόν τον Σπύρο Γκολίτση κοντά μας. Να τον καλησπερίσουμε πρώτα απ' όλα. Coach, καλό μεσημέρι. Καλό απόγευμα μάλλον. Καλό απόγευμα, Γιώργο. Ωραία. Πώς νιώθετε αυτή τη στιγμή? Πρώτα απ' όλα έρχεσαι από προπόνηση. Ναι, ναι. Έχουμε πολλά τμήματα. Δουλεύουμε καθημερινά πολλές ώρες. Να εξαπλώσουμε το βόλεϊ σε όλη την Εύβοια σιγά σιγά. Πώς νιώθετε αυτή τη στιγμή? Δηλαδή έχουν περάσει 3-4 μέρες, αλλά ήταν κάτι που το περιμένατε? Δηλαδή πιστεύω στην αρχή της χρονιάς μπορεί να μην το λέγατε, αλλά στο πίσω μέρος του μυαλού μπορεί να υπήρχε έτσι. Σίγουρα είχαμε στόχο να προσπαθήσουμε να ανεβούμε στην μεγάλη κατηγορία. Τα καταφέραμε τελικά. Θέλος καλό, όλα καλά. Μεγάλη χαρά, μεγάλη δικαίωση των κόπων και των προσπαθειών που κάνουν αρκετοί άνθρωποι για τον Ηράκλειο Χαλκίδας. Να το ξεκινήσουμε από την αρχή που λέμε. Πρώτα απ' όλα, είσαι προπονητής από το 2003, τα λέω σωστά? Στη... Από το 2003 στη ΜΕΤ. Στη ΜΕΤ. Προπονητής είμαι από 10 χρόνια και ήσουν και ο μακροβιότερος προπονητής που βρέθηκε και στη Volley League. Ναι, ναι, έγινε ένα θέμα για τους μακροβιότερους προπονητές και προς τιμή μας και χαρά μας είδαμε το όνομά μας δίπλα στους προπονητές θρύλους όπως είναι ο Ευγένιος Γκέραρτ ή ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, αλλά αυτά είναι και λίγο συγκυρίες και τύχη. Να το πούμε όμως ότι είσαι ένας προπονητής εργάτης, δηλαδή δεν βρήκες μια ομάδα έτοιμη που την ανέβασες στη Volley League. Δημιούργησες μόνος σου τμήματα δουλεύοντας στα παιδικά της ΜΕΔ και αυτό το έργο σου ήταν η ομάδα που τελικά ανέβηκε και στη Volley League, τα λέω σωστά? Σωστά, ναι. Ανέβηκαμε 5 κατηγορίες με τη ΜΕΔ, έγινε μεγάλη προσπάθεια και εκεί και να αναπτύξουμε την Ακαδημία, αλλά και ένα σύλλογο ιστορικός μεν, αλλά μικρός σε σχέση με ονόματα όπως ο Ηρακλής, ο ΠΑΟΚ, ο Άρης. Και με κύριο βάρος στο μπάσκετ, περισσότερο ανεπτυγμένο ήταν το μπάσκετ, όχι το βόλεϊ νομίζω. Πραγματικά, ναι, ισχύει και αυτό. Κάναμε κάτι παραπίσω και εδώ. Πιστεύω ότι ο Ηρακλής Χαλκίδας πλέον κοσμεί τα μεγάλα σαλόνια και ξαναμπαίνει η Χαλκίδας στο αθλητικό προσκήνιο. Και υπάρχουν και ακαδημίες που μπορούν να υποστηρίξουν αυτό το εγχείρημα στην πορεία, όχι άμεσα, αλλά υπάρχει το έδαφος? Το έδαφος υπάρχει, η διάθεση υπάρχει. Δεν ήταν τόσο αναπτυγμένο το βόλι σε μια μεγάλη περιοχή όπως είναι κεντρική Εύβοια, να πω έτσι. Νομίζω ότι σιγά σιγά ο κόσμος το μαθαίνει το βόλι, το παρακολουθεί πιο πολύ. Όλο καινούργια παιδιά γράφονται στο σύλλογό μας και χαίρομαι ιδιαίτερα που ανταποκρίνονται και τα αγόρια που είναι πιο δύσκολο σε σχέση με τα κορίτσια. Πόσα παιδιά υπάρχουν αυτή τη στιγμή στις ακαδημίες? Πλέον έχουμε ξεπεράσει κατά πολύ τα 250, από 5 τόν μέχρι 17, έτσι λέω, όλα τα τμήματα. Και μάλιστα χαίρομαι γιατί δουλεύουμε σε αρκετές περιοχές εκτός από τι κάνει, ας πούμε, που είναι η έδρα μας. Αυτό πιστεύω ότι σιγά σιγά θα βγάλει και κάποιο μελλοντικό αποτέλεσμα. Όσο και πολλά παιδιά ασχολούνται, τόσες περισσότερες πιθανότητες έχουμε μελλοντικά να στελεχωθούν και οι ομάδες ανδρών γυναικών με παιδιά από την περιοχή. Ο σχετισμός αγόρια κορίτσια πόσο είναι σε αυτά τα 250-300 παιδιά? Εντάξει, τα αγόρια έχουμε 3 τμήματα ουσιαστικά. Τα μεγάλα τα παιδιά που παίζουν στο αγωνιστικό τμήμα του παιδικού και μετά 2 τμήματάκια τα πιο μικρά. Τα αγόρια είναι περίπου 30, να φανταστείτε. 30-35. Οπότε η αναλογία πώς πάει, είναι στα 5. Τα υπόλοιπα 200 είναι κορίτσια. Είναι κορίτσια, έτσι. Ωραία, άρα λοιπόν μπαίνουν και οι βάσεις για να υπάρξουν και υποδομές που θα στηρίξουν αυτή την προσπάθεια και έχουμε λοιπόν για πρώτη φορά ομάδα βόλεϊ της Εύβοιας να συμμετέχει στην Volley League. Ένα πολύ μεγάλο επίτευγμα, αν φανταστεί κανείς ότι πέρυσι τέτοιο καιρό δεν υπήρχε καν αυτή η ομάδα. Πώς το σκεφτήκατε, πώς το συνοηθήκατε με τον Γιάννη Καρκάλη? Ναι, μου δίνετε καλή πάσα κιόλας. Πρέπει να τονίσουμε ότι ο πρωτοεργάτης και ο στυλοβάτης αυτής της ομάδας, αυτής της λόγου, ο Γιάννης ο Καρκαλής, φίλος από παλιά που γνωριζόμαστε σχεδόν μια δεκαετία,
κοινές απόψεις σε πολλά θέματα γύρω από τον αθλητισμό. Το συζητούσαμε εδώ και 2-3 χρόνια μεταξύ σοβαρού και αστείου, να κάνουμε κάτι στη Χαλκίδα, να κατέβω και εγώ κτλ. Λίγο η πορεία της ΜΕΝΤ που ήταν ανωδική το παρέτεινε το θέμα, αλλά ήρθε η ώρα τελικά, το πληρώνουμε του χρόνου να το κάνουμε. Θεωρώ ότι όταν βρίσκεις κατάλληλους συνεργάτες και κατάλληλο έδαφος, δηλαδή υπάρχει ένα υπέροχο γήπεδο, υπάρχει ένας ικανοποιητικός αριθμός κατοίκων, πληθυσμού μιλάω, και γενικώς πιστεύω ότι η απουσία ομαδικού σπορ στην περιοχή της Χαλκίδας σε υψηλή κατηγορία δίνει ένα περιθώριο ανάπτυξης καλύτερο για το βόλεϊ για μας, και νομίζω ότι το αξιοποιήσαμε. Και μιλάμε για το βόλεϊ που εσένα μπορεί να είναι το άθλημά σου, αλλά εγώ που το βλέπω από τα μάτια τρίτων μέσα σε τόσα άλλα αθλήματα, είναι πραγματικά ένα πολύ ωραίο άθλημα. Μπορεί να δημιουργηθεί και όμορφη ατμόσφαιρα. Γενικά υπάρχουν και προϋποθέσεις σε ένα πάρα πολύ όμορφο κλειστό που μπορεί να αγωνιστείς και να φιλοξενείς και οποιονδήποτε αντίπαλο, έτσι. Το βόλεϊ είναι ένα άθλημα, δεν θέλω να πω κουλτούρας, αλλά επίπεδου, σε όλα τα επίπεδα, διατησίας, παραγόντων, προπονητών, αθλητών. Υπάρχει πολύ καλό επίπεδο και πολιτισμένη ατμόσφαιρα, σημαντικό, γιατί έχουμε συνδυάσει πολλές φορές τον αθλητισμό με τον οπαδισμό, με κάποια έσχη που έχουν γίνει αρκετά συχνά στο ποδόσφαιρο και τα βλέπουμε ακόμα και σήμερα. Νομίζω ότι πραγματικά όποιος έρθει και δει βόλεϊ θα ενθουσιαστεί, θα του αρέσει, θα κολλήσει, θα παρακολουθεί συχνότερα. Και όπως επίσης θεωρώ ότι το βόλεϊ είναι ίσως το μόνο άθλημα που τηλεοπτικά ίσως λίγο χάνει. Δηλαδή όταν το λες από κοντά, η ταχύτητα της μπάλας, οι εκπληκτικές βουτιές, η προσπάθεια να κρατηθεί στον αέρα χωρίς να μπορέσεις να την πιάσεις ή να την πετάξεις την μπάλα, να την κλουτσέσεις, πώς λέμε, ας πούμε, στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ, δημιουργεί μια εντυπωσιακή, έτσι, που η τηλεόραση δεν μπορεί να αποδώσει στο 100%, έτσι. Δεν σας κρύβω ότι εγώ που παρακολουθώ ποδόσφαιρο προτιμώ τη τηλεόραση πολλές φορές, γιατί δεν μπορεί να δεις τη φάση καμιά φορά στο γήπεδο ή σε μακριά είναι ο χώρος. Δηλαδή θέλω να πω ότι το ποδόσφαιρο είναι πιο τηλεοπτικό προϊόν, ενώ το βόλι είναι το αντίθετο. Στο γήπεδο μπορείς πιο πολύ να το απολαύσεις και να το ευχαριστηθείς. Ναι, πολύ σωστά είναι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ο Ηρακλής λοιπόν έκανε αυτό το επίτευγμα, το αξιολογούμε ως ένα θρίαμβο για τον βοϊκό αθλητισμό, και πάμε στην επόμενη μέρα, ο Ηρακλής στη Volley League. Νομίζω ότι η διαφορά εκεί είναι τεράστια, να μην πω χαοτική, δηλαδή από Α2 σε Volley League. Δεν ξέρω αν το λέω σωστά ή είσαι πιο ειδικός. Το λέω σωστά, Γιώργο, ευθύνεται και η Ομοσπονδία λέω γι' αυτό. Δυστυχώς τα οικονομικά της χώρας και των Ομοσπονδιών έχει αναγκάσει την Ομοσπονδία να πλατείνει πολύ η Α2. Τώρα τρεις όμιλοι χωρίς την παρουσία ξένου για να αποφύγουμε δαπανηρές μετακινήσεις έχει σαν αποτέλεσμα να πέφτει το αγωνιστικό επίπεδο. Αυτό σημαίνει ότι η διαφορά μεταξύ Α2 και Α1 είναι μεγάλη. Παρ' όλα αυτά, εμείς είχαμε το προνόμιο και το ευχάριστο γεγονός να έχουμε στο ρόστερ μας αθλητές που έχουν περάσει από την Α1 και έχουν παίξει αρκετά χρόνια. Η ομάδα μας, όπως και τη Κιζίκου και δύο-τρεις ακόμα, ήταν ενδιάμεσα από Α1 και Α2, να μην πω Α1, λέω ενδιάμεσα, αλλά η πλειοψηφία των ομάδων πραγματικά ήταν χαμηλότερο επίπεδο από ότι θα έπρεπε για μια καλή και δυνατή Α2. Θέλω να πιστεύω όμως ότι η ομάδα έχει πολύ καλή, πολύ καλή υποδομή αθλητών και μπορεί με λίγες και ικανοποιητικές προσθήκες να κάνει μια πολύ δυνατή ομάδα και στην Α1. Από την άλλη, σε αυτή την προσπάθεια, αν είστε μόνοι σας, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ποιοι μπορούν να βοηθήσουν και πώς? Πιστεύω ότι ήδη έχουν βοηθήσει αρκετοί και θα βοηθήσουν ακόμα περισσότεροι. Είμαστε ένα σχήμα πολυσυλλογικό, μια φιλοσοφία όλοι μαζί μπορούμε ψηλά, που είναι και το σλόγγαν του συλλόγου, και δεν στηριζόμαστε σε έναν ισχυρό οικονομικό παράγοντα που μπορεί σήμερα να είναι, αύριο να μην είναι.
και να είναι μια ομάδα κομίτης. Όταν βοηθάνε πολύ από λίγο, θεωρώ ότι είναι πιο υγιής. Νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο, εφόσον και ο κόσμος αγκαλιάσει την προσπάθεια και γεμίσει το γήπεδο. Γιατί πρέπει να καταλάβουμε κάποια στιγμή ότι στο εξωτερικό η πλειοψηφία των συλλόγων στηρίζονται και επενδύουν στην ομάδα τους από τον κόσμο που τον παρακολουθεί. Δηλαδή τα εισιτήρια των αγώνων είναι ένα πάρα πολύ βασικό έσοδο. Έτσι πρέπει να γίνει και στην Ελλάδα σιγά σιγά. Θεωρώ ότι προς αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε. Αν ο κόσμος ανταποκριθεί, γεμίζει το γήπεδο, αγοράσει διαρκείας και γενικότερα στηρίξει και ο επιχειρηματικός κόσμος την προσπάθεια, θα βγει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα που θα έχει οικονομική υγεία. Και θα έχουμε μια ομάδα να διαφημίζει και την Εύβοια στην πρώτη κατηγορία, στην ανώτερη του βόλεϊ, με ευπρέπεια. Δηλαδή θα βλέπουμε, θα μας εκπροσωπήσει ένα άθλημα που θα το βλέπει άλλο στη Νόβα ή σε οποιοδήποτε, και θα βλέπουν ατμόσφαιρα στο κλειστό της Κανήθου και θα λέει τι όμορφα που είναι εκεί. Πράγματι, πράγματι. Νομίζω ότι αρκετές πόλεις σε διάφορα σπορ έχουν γίνει γνωστές στο Πανελλήνιο λόγω του αθλητισμού, και νομίζω ότι βοηθάει από τη μεριά του αθλητισμός στην προβολή κάποιας περιοχής, κάποιας πόλης, και βοηθάει βέβαια και τον τουρισμό της κάθε περιοχής. Νομίζω ότι παραδείγματα όπως τη Σύρου στο βόλεϊ που έφτασε τα τελευταία χρόνια, όλο το νησί ασχολείται με την ομάδα βόλεϊ και διαφημίζεται σε όλη την Ελλάδα, είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που μπορούμε να το μιμηθούμε. Και θεωρώ ότι η δυναμική της Χαλκίδας είναι δεκαπλάσια από τη δυναμική της Σύρου. Είναι τόσο μεγάλη η δυναμική, λες, η διαφορά. Όταν ένα νησί έχει 20.000 κατοίκους, νομίζω ότι είναι μεγάλη η διαφορά με τη Χαλκίδα, που είναι και μάλιστα κοντά στην Αθήνα. Θέλω να πιστεύω ότι υπάρχει μια πολύ καλή προοπτική για την πόλη να έχει έναν εκπρόσωπο στα μεγάλα σαλόνια, να επισκέπτονται τη Χαλκίδα ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, ο Ηρακλής, όλες οι μεγάλες ομάδες της χώρας, και γενικότερα στα αθλητικά γεγονότα να αναφέρεται και Χαλκίδα. Μου έκανε εντύπωση στο τέλος του αγώνα ότι και ο Γκόρτσανιου και ο Κολτσιάκης μου μίλησαν για σένα και μετέφεραν τις ευχαριστίες τους και τα συγχαρητήριά τους, χωρίς να τους ρωτήσω εγώ. Το ένιωσαν σαν υποχρέωση και είπαν ότι για αυτόν τον άνθρωπο ήρθαμε να μείνουμε στη Χαλκίδα και αφήσαμε την περιοχή μας, και τον ευχαριστούμε για αυτό που ζήσαμε. Υπάρχει μια τέτοια έντιμη σχέση ανάμεσα. Εντάξει, αυτό είναι φιλοσοφία ζωής. Ο καθένας έχει τη διαδρομή του. Πορεύτηκα πάντα με ειλικρίνεια, με προσπάθεια, με εργατικότητα. Και θεωρώ ότι ίσως ήμουν κάποιο εχέγγυο για τα παιδιά, γιατί ήρθαν στο άγνωστο. Δεν υπήρχε, όταν δεν υπάρχει μια ομάδα, δεν μπορούσαμε να πούμε παιδιά, πέρυσι βγήκαμε τρίτη, αλλά φέτος να βγούμε πρώτη. Εμπειρία έχει μεγάλο ρίσκο. Ακριβώς, για το κάθε αθλητή, όπως καταλαβαίνετε, ένα περιβάλλον άγνωστο δημιουργεί φοβίες και ανησυχίες. Πρέπει κάποιος να διασφαλίσει κάποια πράγματα, η παρουσία κάποιου. Θέλω να πιστεύω ότι τα καταφέραμε, αλλά θέλω να τονίσω ότι χωρίς τον Γιάννη τον Καρκαλή δεν θα είχε γίνει τίποτα. Είμαστε εδώ όλοι εξαιτίας του Γιάννη. Και από κάπου ξεκινάει αυτή η προσπάθεια, και ξεκίνησε από τον Γιάννη τον Καρκαλή, καθώς ο σύλλογος του Ηρακλή Χαλκίδας διαγράφει μια πορεία από το 1997 που ιδρύθηκε. Απλά δεν είχε ισχυρή και δυνατή παρουσία στο αντρικό κομμάτι. Είχε βόλεϊ γυναικών, κορασίδων, νεανίδων, αναπτυξιακά τμήματα και beach volley. Τώρα πλέον με το αντρικό τμήμα έχει ολοκληρωθεί το puzzle της πετροσφαίρισης σάλας και παραλίας, και είμαστε σε full ρυθμούς σε όλα τα τμήματα του βόλεϊ και του